ενώπιον του Υπουργού Υγείας και των μελών της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, τίθεται αύριο το προσχέδιο του οδικού χάρτη για την διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή, ο οδικός χάρτης είναι 12 δακτυλογραφημένες σελίδες και περιλαμβάνει 9 πυλώνες, μεταξύ των οποίων είναι η στρατηγική για αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, η ετοιμότητα των νοσηλευτηρίων σε περίπτωση αύξησης των κρουσμάτων, το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης και η αντιμετώπιση των long COVID ασθενών. Ψηλά στην ατζέντα θα βρίσκεται αύριο και το καυτό κεφάλαιο που αφορά στα σχολεία. Όπως πληροφορείται ο Αντένα, η επιστροφή των μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες θα γίνει με αρνητικό τεστ αναχείρας, με την ισχύ του εάν δηλαδή θα είναι 24 ή 48 ώρες πριν από το πρώτο κουδούνι να αποφασίζεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια προσπάθεια να αποτρέψουμε ευρία μετάδοση του ιού πάλι κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πρέπει να γίνεται και μια επιτήρηση και στα σχολεία και αλλαχού όπου υπάρχει συγχρονισμός ατόμων. Δεδομένη για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές άνω των 12 ετών, πρέπει να θεωρείται και η χρήση προστατευτικής μάσκας στις αίθουσες διδασκαλίας, όπως προνοεί και το σχετικό διάταγμα. Για τα μικρότερα παιδιά, η μάσκα αφαιρέθηκε πιο νωρίς από εσωτερικούς χώρους, από ότι για μεγαλύτερα παιδιά και για τους ενήλικες. Θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η επιδημιολογική εικόνα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά φορητών συσκευών καθαρισμού αέρα για τις σχολικές αίθουσες. Ενέχει αποσταλή και η τελική έκθεση πιλωτικού προγράμματος καθαρισμού αέρα στα σχολεία που δημιουργήθηκε από την Υπουργή Παιδείας, έτσι ώστε να καταδεθούν οι απόψεις και οι συζητήσεις των μελών της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, συσκευές καθαρισμού αέρα θα τοποθετηθούν σε πρώτη φάση στα σχολεία των ορεινών κοινοτήτων.